Λοιπόν, χαίρετε και από μένα. Σας ευχαριστούμε όλους που έχετε έρθει εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη και το περιοδικό που μας έχει κάπως συνδέσει όλους. Το 1926 ανεβαίνει ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ πάνω στην Ακρόπολη. Βλέπει τον Παρθενώνα και βάζει τα κλάματα. Ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, που για την νεωτερική Ινδία είναι εθνικός ποιητής, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο το όνομα, έχω κάνει πρόβα αρκετές φορές για να το πω έτσι με άνεση. Μπορείτε κι εσείς. Λοιπόν, γιατί κλαίει αυτός ο άνθρωπος όταν βλέπει τον Παρθενώνα? Γιατί είναι τόσο άσχημος. Ωραία. Και γιατί το παίρνει τόσο προσωπικά? Βλέπουμε πολλά πράγματα που είναι άσχημα κάθε μέρα, δεν βάζουμε κατευθείαν τα κλάματα. Η αιτιολόγηση που δίνει είναι γιατί ο Παρθενώνας είναι σύμβολο ακριβώς της ανωτερότητας ενός πολιτισμού που καταπιέζει και σπάζει το λαό του, και αυτός βλέπει το κεντρικό του σύμβολο και βλέπει πόσο ασήμαντο είναι, τουλάχιστον στα μάτια του. Γιατί αναφέρω τώρα αυτό το ανέκδοτο? Για να δώσω ένα από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε για το γεγονός ότι το να μιλάμε για το ελληνικό δεν είναι μια ελληνική υπόθεση. Αν κάποιος το δει μόνο από την πλευρά, έτσι, του εθνικού κράτους και της εθνικής επιβίωσης κτλ., τότε ξαφνικά χάνει ακριβώς το περιεχόμενό του. Τώρα, επειδή η συζήτηση αυτή, και μόνο από τον τίτλο της, είναι λίγο ηλικιώδης, αισθάνομαι δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Και επειδή αγκαλιάζει ζητήματα τα οποία είναι και τοπικά και υπερτοπικά και οικουμενικά, ξαφνικά είμαστε αναγκασμένοι να διατρέχουμε τεράστιες εκτάσεις και χρονικές και χωρικές. Αισθάνομαι λοιπόν ότι είναι πολύ προβληματικό το ότι θέλουμε να μιλήσουμε πολύ, με πολύ μικρές διάρκειες. Νομίζω λοιπόν από τη δικιά μου τη μεριά θα ασχοληθώ με κάποιες έννοιες για να τις κάνω λίγο πιο ανοιχτές. Ας πιάσουμε άλλο ένα ανέκδοτο. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος πλησιάζει την Καποδίστρια και του λέει «Μου χάλασες την Ελλάδα». Τον ρωτάει ο κυβερνήτης και του λέει «Γιατί μου τη χάλασες? Γιατί έπρεπε να το κάνεις 5 φραγκικό και 15 να το αφήσεις τουρκικό. Μετά 20 έτη να το κάνεις 10 φραγκικό και να το αφήσεις 10 τουρκικό. Και πάλι μετά 20 έτη να το κάνεις 15 φραγκικό και να το αφήσεις 5 τουρκικό, ώστε μετά 20 άλλους τόσους χρόνους να γίνει όλο φράγκικο». Το ενδιαφέρον σε όλο αυτό είναι ότι και ο Κολοκοτρώνης θέλει να γίνει φράγκικο. Το μόνο που ζητάει είναι μια διαδικασία μάλλον συμμετοχής, μια μετάβαση. Ζητάει χρόνο. Ωραία. Όταν εγώ τουλάχιστον άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, θυμάμαι να υπάρχει μια στοιχειώδη σύγκρουση μεταξύ ενός ελληνοκεντρικού βλέμματος, αμυντικού όπως ανέφερε ο Βασίλης, και ενός άλλου ευρωκεντρικού, το οποίο σε μια χώρα που έχει υποφέρει από την εθνοκαπηλεία έβλεπε με φοβερή επιφυλακτικότητα οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από κάτι που μπορεί να τοποθετεί την Ελλάδα υπερβολικά σε κεντρική θέση. Είμαι ένας από αυτούς που αισθανόντουσαν ότι καμία από αυτές τις δύο τοποθετήσεις δεν επαρκεί και ότι χρειάζεται μια σύνθεση. Με τα λύπης μου θα έλεγα ότι αυτή την σύνθεση που έβλεπα να συμβαίνει δεν την βλέπω να συντελέστηκε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια βαθιά μηχανία. Εάν δεχτούμε τώρα την θέση του Βασίλη ότι το ελληνικό κράτος έχει αποτύχει, την οποία εγώ με πολύ άνεση την ενστερνίζομαι, θα έπρεπε όμως να την συνδέσουμε με το γεγονός ότι δεν είναι η Ευρώπη που έχει αποτύχει. Είναι το συνολικό σύστημα στο οποίο είναι προσαρτημένη, που είναι ο ευρωκεντρικός κόσμος, το οποίο διαλύεται, ως εκ τούτου και το ελληνικό εγχείρημα αρχίζει να αποσαρθρώνεται. Και αρχίζει να αποσαρθρώνεται και συμβολικά και διαρθρωτικά, δηλαδή και στα νοήματα που υπηρετεί, αλλά και στις πολύ απλές δομές. Τώρα, θα μπορούσα να το ανοίξω προς πολλές πλευρές αυτό που λέω, αλλά θα το κάνω κάπως χαοτικά με την ελπίδα να μην ξεπεράσω πολύ τα 10 λεπτά ή τουλάχιστον το κάνω και πιο μικρό για να συζητήσουμε ίσως μετά. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνικό είναι ο καρπός μιας φοβερά άγαρπης και άκρητης συμπίκνωσης, η οποία αποτελεί τελικά πτώχευση και του ευρωπαϊκού κόσμου. Εάν μιλάμε σήμερα για την ελληνικότητα, νομίζω ότι είμαστε αρκετοί που θα συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό όχι από μια προβεβλημένη εγωκεντρικότητα, για να πούμε ότι εμείς έχουμε σημασία, αλλά σε μια αναζήτηση ενός νοήματος το οποίο μας ξεπερνά. Η Ελλάδα λοιπόν θα έχει νόημα, όπως και το ελληνικό, εάν βρει μια λειτουργία που να μην υπηρετεί την ίδια. Οπότε το ερώτημα μας είναι, τι σημασία έχει για τον κόσμο, για την οικουμένη σήμερα το ελληνικό? Θα προτιμούσα να μην απαντήσω ιδιαίτερα, αλλά θα σας προτείνω ένα πράγμα. Εάν θέλει να καταλάβει κανείς την αποτυχία του ευρωκεντρικού κόσμου, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός τόπος για να την ατενίσει. Προφανώς, αυτό δεν έχει καμία θετική πρόταση. Το μόνο που προτάσω αυτή τη στιγμή είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο ιδανικό για την αυτογνωσία όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά του ευρωπαϊκού κόσμου και κατ' επέκταση, επειδή ο ευρωκεντρικός κόσμος ηγεμονεύει αυτή τη στιγμή, ίσως και του κόσμου ολόκληρου. Τώρα, πάνω σε αυτό τώρα, θα έπρεπε να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για τον ευρωκεντρικό κόσμο, αναφερόμαστε στη Δυτική Ευρώπη. Και μέσα στα χρόνια αντιλαμβάνουμε όλο και περισσότερο πως οι λέξεις καπιταλισμός, αστική κουλτούρα, νεωτερικότητα και Ευρώπη είναι στην πραγματικότητα ταυτόσιμοι όροι. Οι αποκλίσεις και οι διαφορές που έχουν είναι μικρότερες από τις επικαλύψεις. Συχνά ο ένας όρος κρύβει τον άλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι ο Λορέντζο Ντε Μέντιτσης, ο μεγάλος Μεδίκος, ήταν ο μεγαλύτερος τραπεζίτης της Ευρώπης της εποχής. Αυτό δεν είναι ένα ανέκδοτο. Ούτε είναι ανέκδοτο το γεγονός ότι η κουλτούρα και ο πολιτισμός έρχεται να εξαφανίσει την πιο δομική ιδιότητα των Μεδίκων, που έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο, ισχυρότερο τραπεζικό δίκτυο της εποχής. Ωραία. Γι' αυτό το αναφέρω για να συνδέσω την δυτική κουλτούρα με αυτό που ονομάζουμε καπιταλιστικό σύστημα, με την οικονομική διάσταση. Θα μπορούσαμε με τον ίδιο τρόπο να συνδέσουμε και τις υπόλοιπες. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε είναι το εξής, ότι αν ισχύει η υπόθεση που προτάσω, αν όντως Ευρώπη, νεωτερικότητα και καπιταλισμός ταυτίζονται, τότε βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη και πολύ δύσκολη θέση. Ποια είναι αυτή? Ότι εάν θέλουμε να ξεπεραστεί ο καπιταλισμός, τότε θέλουμε να ξεπεραστεί η Ευρώπη. Και το ερώτημά μου είναι, είσαστε εσείς, είμαστε εμείς, είμαι εγώ έτοιμος να ευχηθώ την καταστροφή και την εξαφάνιση της Ευρώπης? Ομολογώ πως η καρδιά μου ναι, αλλά πρακτικά αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη. Ούτως ή άλλως, όμως, κατά τρόπο αίσιο, ευτυχώς προς τα εκεί πάμε. Οπότε αυτή που η διαπίστωση για την αποτυχία του ελληνικού εγχειρήματος, εγώ την ανταλαμβάνομαι και την ενστερνίζομαι, αλλά την βλέπω ως μια υποπερίπτωση της ευρωπαϊκής καταστροφής και του ευρωπαϊκού αδιεξόδου. Θα μπορούσα εδώ να σταματήσω. Τι λέει ο συντονιστής. 2 λεπτάκια ακόμα. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να προσθέσουμε στην εικόνα, επειδή μιλήσαμε για τη Δυτική Ευρώπη, ίσως αξίζει να μιλήσουμε λίγο για την Ανατολή. Αυτό που ίσως θα μπορούσα έτσι λίγο να σας διαβάσω εδώ είναι ένα απόσπασμα του Φέρεντς Φέχερ, ενός ανθρώπου που δεν έχω διαβάσει άλλο κείμενό του. Θα σας το πρότεινα όμως, είναι από τις εκδόσεις Έρασμος, ένα μικρό δοκίμιο που έχει τον τίτλο «Περί της Δύσεως». Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο αναφέρει το εξής. Ωστόσο, η ιδέα του εντός εισαγωγικών δυτικού πολιτισμού δεν κυκλοφορούσε όταν οικοδομούνταν οι καθεδρικοί ναοί, ούτε κατά την περίοδο που ανθούσαν οι πόλεις κράτη της Ιταλίας. Και το να την αναζητήσει κανείς, ανατρέχοντας την ιδανική, την ελληνική, τη ρωμαϊκή ιστορία, θα ήταν δίχως αμφιβολία παράλογο. Και εδώ θα πει το συνολικό. Πρόκειται ίσως για τον δυτικό εντός εισαγωγικών σε αντιδιαστολή προς τον ανατολικό βυζαντινο-ρωσικό χριστιανισμό, ο οποίος μπορεί να εντοπιστεί ως πρόδρομος της ιδέας της Δύσεως. Αυτό που χρειάζεται να φέρουμε ξανά στο τραπέζι είναι ότι στην ουσία η Ανατολή αρχικά δεν είναι ο αραβικός κόσμος, δεν είναι η Μεσοποταμία, δεν είναι η Εγγύς Ανατολή. Η Ανατολή καταρχάς είναι ο ελληνικός και ο ρωσικός κόσμος. Εμείς είμαστε η πρώτη Ανατολίτες. Όταν η Σκοπετέ τονίζει ότι στην Σορβόνη τα ελληνικά διδάσκονται στο τμήμα των ανατολικών γλωσσών, των Langue Orientale, αυτό διέρχεται από μια πολύ παλιά παράδοση. Το ελληνικό λοιπόν είναι το κατεξοχήν ανατολικό. Όταν ο Ετουάρτ Σαΐδη εισάγει με θέρμη τον όρο, δίνει ένα νέο νόημα στον όρο οριενταλισμός, αυτό το παραβλέπει. Και παραβλέποντας αυτή την ενδιάμεση περιοχή, καταδικάζεται η Ευρώπη σε μια πλήρη αδυναμία να δει τον άλλον. Γιατί αυτός ο άλλος υπάρχει στο εσωτερικό της. Τώρα, φανταστείτε ένα ανατολικό, το οποίο διαρκώς μετακινείται ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η γεωπολιτική συγκυρία. Έτσι, η Ευρώπη μετακινεί τον ορισμό της Ανατολής ανάλογα με τις περιστάσεις. Όμως το πρώτο ανατολικό, το σημείο που θεμελιώνεται αυτή η ετερότητα του λιγότερο άξιου, του λιγότερο ανθρώπου, ξεκινάει από εδώ. Εμείς είμαστε οι πρώτοι λιγότερο άνθρωποι. Και θα κλείσω με το εξής ενδιαφέρον. Το 2016 εκδόθηκε ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Colonizing Christianity». Το έγραψε ο Γιώργος Δημακόπουλος, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ έχει ελληνικό όνομα, πιθανά είναι Έλληνας δεύτερης ή τρίτης γενιάς, γιατί είναι γραμμένος σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Σε αυτό το βιβλίο τι κάνει, μελετάει την τέταρτη σταυροφορία. Ωραία. Η τέταρτη σταυροφορία είναι η στιγμή συμβολικά πλέον που ο διχασμός ή αν θέλετε η δυνατότητα να επανενωθεί η Δύση με την Ανατολή τελειώνει απόλυτα μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας. Ωραία. Και τι κάνει, μελετάει τα κείμενα, τα φραγικά, με τα εργαλεία των αποαπικιακών σπουδών. Και αυτό που βλέπει είναι ότι όλοι οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι σήμερα ακολουθούν τους Ανατολίτες, δηλαδή το ότι είναι τριφυλοί, ότι είναι τεμπέλιδες, ότι δεν έχουν ανδρισμό, το ότι δεν έχουν πέσα, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν στην περιγραφή που κάνουν οι Φράγκοι εκείνη την εποχή όταν μιλάνε για τους Ανατολικο-Ρωμαίους. Ωραία. Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε για να καταλάβουμε αφενός ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλη την Ανατολή, αν δεν καταλάβουμε λίγο σε βάθος το ελληνικό. Οπότε πάλι το ελληνικό είναι κόμβος και για να δούμε τη Δύση, αλλά και για την Ανατολή, αλλά και επίσης για να δούμε και το εξής, ότι εκείνη την εποχή οι Φράγκοι κάνουν αυτή τη συμβολική επίθεση αμυνόμενη. Δεν είναι ακόμα κυρίαρχη ιστορικά. Δεν είναι ακόμα αυτό το υπεριαλιστικό κτήνος που αντιλαμβανόμαστε τώρα. Είναι υποδεέστερη πολιτισμικά από τους Ανατολικορωμαίους. Οπότε μπορούμε να δούμε ένα κύκλο που ξεκινάει εκείνη την εποχή, ο οποίος ιστορικά εξηγείται, μια αδικία η οποία σήμερα απανθρωπίζει εκατομμύρια ανθρώπους, ότι ξεκινάει από ένα κρίκο που είναι πολύ μακριά και είμαστε αναγκασμένοι κι εμείς να σκεφτούμε πολύ μακριά και στο χώρο και στο χρόνο, αν θέλουμε να καταλάβουμε τις ανοησίες με τις οποίες ακόμα και σήμερα δομείται η σκέψη μας. Λοιπόν, θα έπρεπε σαν τελείωμα να πω κάτι έτσι λίγο πιο ζεστό. Λοιπόν, θα επανέλθω στον Κολοκοτρώνη για να κλείσω. Εντάξει, συγγνώμη Βαγγίλη, απλά αυτό ήταν λίγο τεχνικό το τελευταίο. Λοιπόν, όταν ο Κολοκοτρώνης ζητάει να το αφήσει λίγο τουρκικό και να το κάνει τουρκικό σιγά σιγά, στην πραγματικότητα θέτει το ζήτημα της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Φράγκικο, ναι. Λοιπόν, θέτει το ζήτημα ότι το ελληνικό κράτος χτίζεται αυστηρά με βάση τις ιδέες, τις αξίες ή τέλος πάντων τις προφάσεις της αστικής τάξης, της αναδυόμενης αστικής τάξης στην Ελλάδα εκείνον τον καιρό. Εάν δεν ονομάσουμε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ αυτής της αστικής τάξης και του υπολείπου, το οποίο συνηθίζουμε να ονομάζουμε λαό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε για την ιστορία του ελληνικού κράτους. Ακόμα περισσότερο, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κλειδί που μπορεί να παράσχει η Αθήνα, εάν θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γιατί η Αθήνα χτίζεται και οργανώνεται, όπως και το ελληνικό κράτος, το 19ο αιώνα, που είναι η κορυφαία στιγμή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Είναι μια στιγμή που η Ευρώπη, ακόμα και τώρα, μέσα στην μεταμοντέρνα της εκδοχή, δεν έχει ξεπεράσει. Ζούμε ακόμα μέσα στα απόνερα του 19ου αιώνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι ένα ιδανικό σημείο, καθώς περπατάτε και όταν βλέπετε τα νεοκλασικά και αυτά τα μπαλκόνια, τα οποία είναι τελείως διακοσμητικά και στα οποία δεν μπορείς ούτε ένα τσιγάρο να κάνεις, τα οποία αντιμετωπίζουν τον κόσμο σαν να είναι μια επίπεδη εικόνα, αυτό λέει κάτι για την Ευρώπη και λέει και κάτι ακόμα και για τα κινητά μας, τα οποία μετατρέπουν κάθε πραγματικότητα σε μια εικόνα με ελάχιστο βάθος. Ευχαριστώ.